Θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, και θα ξεκινήσουμε από τον Χιονιά. Η Μέρη Καλουτσάκη θα έρθει για να σας δώσουμε εικόνα, γιατί τα πράγματα έχουν εξελιχθεί περίπου και καλησπέρα, Μέρη, όπως θα έλεγαν οι μετεωρολόγοι. Από τον νοτιά και τις βροχές μέχρι ξημερώματα σήμερα έχουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Βοριά, βοριά πολύ, τρελό βοριά, κρύο και χιόνια. Πάμε να δούμε λοιπόν τις μεγάλες πόλεις της χώρας και τι θα γίνει τις επόμενες ώρες. Λοιπόν, στη Φλόρινα βλέπουμε ότι θα έχει παγετό, η θερμοκρασία θα είναι στο μείον 8, αλλά η πραγματική αίσθηση θα είναι στο μείον 16. Είναι τρομερό. Απίστευτο. Είναι τρομερό. Μείον 16. Στη Λάρισα θα χιονίσει, η θερμοκρασία θα είναι στους 2 βαθμούς, αλλά το real feeling θα είναι στους μείον 4. Στο Χιόνι Βόλο... με 2 βαθμούς σημαίνει ότι θα πέσουν νυφάδες, δεν θα πιάσει όμως. Έτσι. Δεν θα το στρώσει. Το λέω για να ξέρουν όλοι όσοι μας βλέπουν, από όπου μας βλέπετε φίλες και φίλοι, τι περιμένετε. Δεν θα έχει χιονοπόλεμο δυστυχώς. Το ίδιο και στο Βόλο, όπου επίσης θα χιονίσει, η θερμοκρασία θα είναι στο 1 βαθμό, αλλά η πραγματική αίσθηση θα είναι στο μείον 6. Και θα πάμε στην επόμενη κάρτα τώρα. Στη Λαμία χιόνι 0 βαθμούς, αλλά πραγματική αίσθηση μείον 7. Στην Αθήνα χιονόνερο. Τώρα κάτσε, γιατί εδώ έχουμε κάνει ένα συμβιβασμό. Στην πραγματικότητα, στο κέντρο της Αθήνας δεν φαίνεται να χιονίσει. Θα μας τα πει αργότερα ο Κλέαρχος. Αλλά στα βόρεια προάστια και πιο ψηλά πάει να βγάλει ένα χιόνι, όχι χιονόστρωση, αλλά χιόνι. Χιόνι. Άρα το έφερε στο χιονόνερο. Ναι. Λοιπόν, θα είναι 3 βαθμούς θερμοκρασία η πραγματική αίσθηση 0. Στην Τρίπολη θα έχει παγετό. Μείον 3 θερμοκρασία, μείον 10 η πραγματική αίσθηση. Και στα Γιάννενα πάλι παγετός, μείον 1 βαθμό η θερμοκρασία, μείον 10 η πραγματική αίσθηση. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα σε μεγάλες πόλεις της χώρας για το επόμενο διάστημα. Είδατε που θα χιονίσει στην κεντρική Ελλάδα. Περιμένουμε χιόνια. Αυτά τα χιόνια δεν είναι τέτοια που να δημιουργήσουν προβλήματα. Δεν φαίνεται δηλαδή ότι αυτό το κύμα κακοκαιρίας που φεύγει από αύριο το βράδυ και μετά μπορεί να φέρει μεγάλα προβλήματα. Αντίθετα, πολύ σοβαρά προβλήματα έφερε αυτό που μας αποχαιρέτησε σήμερα το πρωί. Οι νοτιάδες και οι βροχές. Θα δείτε λοιπόν ότι μετά τα όσα προηγήθηκαν στη Ζάκυνθο και αλλού το Σαββατοκύριακο, στη Μυτιλίνη η νύχτα που πέρασε ήταν δραματική. Τα καιρικά φαινόμενα πρωτόγνωρα και το νησί κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εικόνες βιβλικής καταστροφής με πλημμυρισμένα σπίτια, ατελείωτες εκτάσεις να έχουν μετατραπεί σε ποτάμια, ανθρώπους κάθε ηλικίας να ψάχνουν τρόπο να προστατευτούν από τις καταιγίδες και τα λασπόνερα, αλλά και εικόνες πιο ειδηλιακές από τα πρώτα χιόνια του φετινού χειμώνα, που είναι πολύ πιθανό να φτάσουν τις επόμενες ώρες μέχρι το κέντρο της Αθήνας. Στιγμιότυπα που συνθέτουν το παζλ του κύματος κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα και αφήνει πίσω προβλήματα που σε πολλές περιοχές είναι σοβαρά. Όπως στη Μυτιλίνη με τους ουρανούς να ανοίγουν και μέσα σε μια ώρα το Πλωμάρι, η Αγία Παρασκευή και η Καλονή να μετρούν τις πληγές τους. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πολλά ασθενοφόρα βούλιαξαν στα λασπόνερα και μετακινήθηκαν, με πολλούς κατοίκους να βλέπουν τα νερά της βροχής να καταλήγουν μέσα στα σπίτια τους, ακόμα και από τις στέγες, και να προσπαθούν με κουβάδες να σώσουν τις περιουσίες τους. Οι περισσότεροι δρόμοι έγιναν γρήγορα απροσπέλαστοι σε κάποια σημεία, ενώ το πρώτο φως της ημέρας αποκάλυψε τις εικόνες καταστροφής της Σκάλα Καλονής, όπου τα ορμητικά νερά παρέσυραν τα πάντα. Στην περιοχή έπεσαν περισσότερα από 200 χιλιοστά βροχής, με αποτέλεσμα να φουσκώσουν ποτάμια και μέσα σε όλα να προκληθούν διακοπές ρεύματος. Τα σχολεία έμειναν κλειστά, με την Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου να ζητάει το πρωί να κηρυχθεί το νησί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έχουμε σε σπίτια, έχουμε σε καταστήματα, είχαμε σε αντλιοστάσια, δίχτυα ίδρυυσης αποχέτευσης, έχουμε πάρα πολλά ζημιά. Αυτές οι εικόνες αποτυπώνουν την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Ζάκυνθο από τις αλλεπάλληλες καταιγίδες που ξεκίνησαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου και στήχησαν τη ζωή σε ένα νεαρό οδηγό. Ατελείωτες αγροτικές εκτάσεις να έχουν πλημμυρίσει, δρόμοι να έχουν βουλιάξει στα λασπόνερα με τα σπίτια να φαίνονται σαν νησίδες,
Ενώ κοντά στο αεροδρόμιο η λίμνη Μακρύ, που είχε αποξηρανθεί στα μέσα του περασμένου αιώνα για την κατασκευή του αεροδρομίου, δημιουργήθηκε ξανά. Μόλις τώρα πήραμε την απόφαση Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων, με την οποία αποφασίζουμε την κήρυξη εγκατάσταση έκθεσης ανάγκης πολιτικής προστασίας της Περιφερειακής Συνότητας Ακίνθου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Το δικό τους Γολγοθά ανεβαίνουν τις τελευταίες ώρες και οι πρόσφυγες της Χίου. Εκείνοι που έστησαν τις σκηνές τους στο λιμάνι μετά τα τελευταία επεισόδια δίνουν μάχη να φτιάξουν αναχώματα και να κρατήσουν όρθιες τις σκηνές που δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα ορμητικά νερά. Από το κύμα κακοκαιρίας δεν γλίτωσε ούτε η Ηλία. Χωράφια και στάβλοι πλημμύρισαν. Στην παραλία της Γαστούνης ατελείωτες εκτάσεις μετατράπηκαν σε ποτάμια με δρόμους και γέφυρες να κλείνουν. Ενώ στον πύργο τα νερά της βροχής μπήκαν μέχρι και στο κλειστό γυμναστήριο. Αυτά έχουν δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα. Και σε επιχειρήσεις και σε καλλιέργειες και στο οδικό δίκτυο και στο αρδευτικό μας δίκτυο εκτεταμένες σημείες. Οι ουρανοί άνοιξαν το μεσημέρι και στην Κρήτη. Δύο δυνατές μπόρες προκάλεσαν προβλήματα στο Ηράκλειο με τους δρόμους στη Χερσόνησο, στα Πεζά και στις Αγίες Παρασκές να μετατρέπονται σε λίμνες. Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων επιβεβαιώθηκαν και από νωρίς το πρωί άρχισε να χιονίζει στην Βόρεια Ελλάδα και σε περιοχές της Θεσσαλονίκης. Σε πολλούς δρόμους οι οδηγοί σταμάτησαν για να βάλουν αντιολισθητικές αλυσίδες. Σπίτια στις περιοχές του Χορτιάτη, του Φίληρου και του Ωραιόκαστρου ντύθηκαν στα λευκά, με τους περισσότερους κατοίκους της πόλης να δηλώνουν πως δεν ευνηδιάστηκαν. Μαθημένοι είμαστε. Νομίζω ότι όλοι το θέλαμε. Περιμέναμε λίγο, είναι μια αλλαγή. Από τη μια λοιπόν τα σοβαρά προβλήματα σε σπίτια και δρόμους. Και από την άλλη, οι πιο ειδηλιακές εικόνες με τα πρώτα χιόνια που έπεσαν σε Θράκη, Μακεδονία και ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας χωρίς να προκαλέσουν προβλήματα. Με το κύμα κακοκαιρίας να συνεχίζεται και τους μετεωρολόγους να προβλέπουν χιόνια ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας μέσα στο επόμενο 24ωρο. Στην πτήση LMI 2933, οι ποδοσφαιριστές της βραζιλιάνικης ομάδας Chapecoense Real σε ένα ταξίδι για το όνειρο ενός κυπέλου στην μεγαλύτερη διοργάνωση του αθλήματος στη Λατινική Αμερική στέλνουν από τα κινητά τους με το Snapchat, χαμόγελα, στεϊσμούς και αισιοδοξία σε συγγενείς και φιλάθλους. Ένα αεροσκάφος ναυλωμένο από την ομάδα, με 72 επιβάτες και 9 μελές πλήρωμα. Αυτή η πτήση με την εταιρεία συμφερόντων από τη Βενεζουέλα, ονόματι Λάμια, θα είναι η τελευταία. Για το όνειρο της νίκης και για 76 από τους επιβαίνοντες. Το αεροπλάνο συνετρίβει σε μια βουνοπλαγιά, χαμένο από τα ραντάρ των πύργων ελέγχου. Από τα συντρίμμια θα βγάλουν ζωντανούς 6 ανθρώπους, έναν αθλητικογράφο, 3 ποδοσφαιριστές και 2 αεροσυνοδούς. Μοναδικό ντοκουμέντο της καταστροφής, ο διάλογος του με τον πύργο ελέγχου στη Βολιβία, από όπου είχε απογειωθεί το αεροπλάνο. Yo contraté a Boliviana de Aviación para ir despegar en vosé de Guarulhos para Santa Cruz. Eu vou estar esperando aquí en Santa Cruz. Ese voo sai 15 horas da tarde, hora local de São Paulo. Então, mas o processo desse pedido que a gente fez tem que sair porque aí está a aprovação para a gente entrar em Foz do Iguaçu e até Chapecó. Por favor, prefeito, dá uma força aí para a gente poder entrar, né? Το δυστύχημα συνταράζει τον αθλητικό και δημοσιογραφικό κόσμο στη Βραζιλία. Γονείς, σύζυγοι, παιδιά, παράγοντες του ποδοσφαίρου, η διοίκηση της ομάδας, δύο χώρες, ένας κόσμος ολόκληρος δεν έχει εξοικειωθεί με την ιδέα ότι ένα αεροπλάνο με ανθρώπινο φορτίο, όλο ελπίδα, εξανεμίστηκε για να καταλήξει μέσα στο σκοτάδι, πάνω σε βράχια ορεινού όγκου, το Σέρο Γκόρντο κοντά στο Μεντεγίν. Ότι οι άνθρωποι έγιναν άμορφοι λυχημένοι πάνω σε σίδερα και μια άτρακτο που έμοιαζε καμένη. Τα πρώτα συνέδρια διάσωσης πέφτουν και όσους είχαν απεγκλωβιστεί τους μεταφέρουν στο περιφερειακό νοσοκομείο. Η Chapecoense σε αυτό το βίντεο ντοκουμέντο από την αίθουσα αναχωρήσεων στη Λαπάζ μαθαίνει στον Κισέ ότι θα πετούσε με άλλο αεροπλάνο και άλλη πτήση από ό,τι όριζε το πρόγραμμα. Υπήρξε μάλιστα η δυσαρέσκεια για αυτή την αλλαγή της ίστατης στιγμής. Το αεροπλάνο απογειώνεται και όταν ο κυβερνήτης διαπιστώνει βλάβη στο ηλεκτρονικό σύστημα, κάνει αίτημα αναγκαστικής προσγείωσης, χαλασμός κυρίου από τις καταιγίδες. Αποφασίζει να απαλλαγεί από τα καύσιμα ώστε στη χειρότερη περίπτωση να μην ανατιναχτεί το αεροπλάνο. Κάνει κύκλους γύρω από το σημείο που αναζητούσε επιβεβαίωση της έγκρισης προσγείωσης και μετά χάνεται από το ραντάρ. Χάνεται απλά. The report of the running out of fuel did come from a source at the crash in the crash area. The fact that there was no explosion when the plane impacted the mountains indicates that may possibly be true.
Ένας από τους ποδοσφαιριστές που επρόκειτο να ταξιδέψει τελικά παρέμεινε στη Βραζιλία λόγω τραυματισμού. Γλίτωσε λόγω επαγγελματικής ατυχίας. Στη χώρα η κυβέρνηση κηρύττει τριήμερο εθνικό πένθος. Μεγάλες ομάδες τηρούν ενός λεπτού σιγή. Η Μπαρσελόνα πρώτη. Την ακολουθεί Ρεάλ Μαδρίτης και όλες οι ομάδες ποδοσφαίρου που έμαθαν την είδηση εν ώρα προπόνησης ή αγώνα. Τρεις από τους παίκτες, ο Άλαν Ρουσκέλ, ο Τζάκσον Φόλμαν και ο Ζαμπιέρ Νέτο, ανασύρθηκαν ζωντανοί. Ο τερματοφύλακας Ντανίλο υπέκυψε στα τραύματά του μεταφερόμενο σε νοσοκομείο. Δεν είχε γίνει γνωστή η διάσωσή τους όταν άρχισαν τα σενάρια για τα αίτια της συντριβής. Todo mundo confiando em Deus que as coisas vão acontecer tudo certo para nós e que a nossa Chapecoense vai ter que continuar. É difícil, eu chego até. Είναι πολλά τα μαύρα κεφάλαια στη μακρά ιστορία του παγκόσμιου αθλητισμού γραμμένα με το αίμα αθλητών που χάθηκαν σε αεροπορικά δυστυχήματα. Δύο από εκείνα του περασμένου αιώνα έχουν καταγραφεί στα επίκαιρα της εποχής γιατί ξεκληρίστηκαν ολόκληρες ομάδες. Το 1949 αφανίζονται 18 από τους παίκτες της Τωρίνο κατά την πτήση επιστροφής του σωματείου από τη Λισαβόνα της Πορτογαλίας. Συνετρίβει το αεροπλάνο σε ένα λόφο στην περιφέρεια της πόλης. Το ανθρώπινο λάθος και η περιορισμένη ορατότητα ευθύνονταν για εκείνο το δυστύχημα. Το 1958, κατά το ταξίδι επιστροφής από το Βελιγράδι, το αεροπλάνο της Manchester United προσπαθούσε να απογειωθεί από το Μόναχο από ένα χιονισμένο και ολισθηρό αεροδρόμιο. Η τρίτη προσπάθεια απογείωσης ήταν και η τραγική. Το αεροπλάνο συνετρίβει με τη μύτη στην πίστα. 8 ποδοσφαιριστές και ακόμα 12 επιβαίνοντες σκοτώθηκαν. Ο Μπόμπι Τσάρλτον, μύθος του βρετανικού ποδοσφαίρου, είχε γλιτώσει εκείνη τη συντριβή. Κουβανοί τιμούν τον κομμαντάντε. Μεγάλες ουρές στην πλατεία της Επανάστασης στην Αβάνα. Περιμένουν υπομονετικά, ορισμένοι από τις 4 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Κρατούν φωτογραφίες του κάστρο. Δακρύζουν. Δίπλα στη φωτογραφία του Φιντέλ τα παράσημά του και λίγα λουλούδια. Επικίδιο λόγο στην πλατεία της Επανάστασης θα εκφωνήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός που έφτασε στην Αβάνα. Είναι μεγάλη τιμή και συγκίνηση να βρίσκομαι στην Κούβα, διανύοντας τόσες χιλιάδες χιλιόμετρα, για να αποτίσω φόρο τιμής σε έναν μεγάλο ηγέτη που ενέπνευσε όχι μόνο τον κουβανικό λαό, τους λαούς της Λατινικής Αμερικής, αλλά και την επαναστατική φλόγα σε όλο τον κόσμο. Στην Κούβα βρίσκονται ήδη ηγέτες της Βολιβίας, του Ισημερινού, της Βενεζουέλας και της Κίνας. Ούρες χιλιομέτρων στην πλατεία της Επανάστασης για να πούν το τελευταίο αντίο στον κομμαντάντε. Ωστόσο, οι χειρές είναι και οι απουσίες. Δεν θα παραστούν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα, ο Φρανσουά Ολάντ, ο Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά και ο πρωθυπουργός του Καναδά, Ζουστίν Τρουντό. Την ίδια ώρα viral έγινε βίντεο στο οποίο ο παρουσιαστής του ισπανόφωνου CNN εγκαταλείπει το στούντιο μετά το λάθος που έκανε μεταδίδοντας ότι πέθανε ο Ραούλ αντί του Φιντέλ Κάστρο. Ραούλ Κάστρο, que tomó poder en 1959, murió a los 90 años.